Βέβαια το να μιλήσει κανείς σήμερα στον Έλληνα ο οποίος δεν είχε ζήσει στην κατοχή για το τι ήταν ο λοιμός, η μεγάλη πείνα, κυρίως στην Αθήνα και ιδιαίτερα το Δεκέμβρη του 1941, δεν είναι εύκολο να μπορέσει να το συλλάβει. Ίσως είναι δύσκολο να συλλάβει και μια πόλη όπου τα μόνα αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν ήταν τα στρατιωτικά αυτοκίνητα του κατακτητή. Η κατοχή εξαρθρώνει την ανεμική οικονομία της χώρας. Η Ελλάδα είχε τότε επάρκεια τροφίμων μόνο κατά 75-80%. Αλλά οι κατακτητές έπεσαν σαν την ακρίδα στα αποθέματα και την παραγωγή της, ρημάζοντας ταυτόχρονα τον παραγωγικό της ιστό, παρόλο που γνώριζαν ότι έτσι καταδικάζουν στο λοιμό, τη μαζική ανεργία και το θάνατο τον ελληνικό λαό. Ο γερμανικός στρατός δεν διέθετε επιμελητεία. Είχε όμως ειδικές υπηρεσίες κατασχέσεων κάθε είδους, επιβολής παρακρατημάτων ή επιτάξεων κάθε κτηρίου που του χρειαζόταν. Οι υπηρεσίες αυτές χρησιμοποιούν τον τρομοκρατικό μηχανισμό των στρατών κατοχής και την κρατική μηχανή των κυβερνήσεων των Ανδρικέλων. Ευρώπη, τον Ναζί, παρουσιάζει το ληστρικό και τρομοκρατικό της πρόσωπο. Από τον Ιούλιο ακόμα του 41, επιβάλλεται με την ποινή του θανάτου η συγκέντρωση, δηλαδή η ληστεία της σοδειάς. Απαγορεύεται πάσα πώλησης ή καθιονδήποτε τρόπων μεταβίβασης σιτηρών εν γέννη, συγκομιδής 1941. Προς εξασφάλιση νοπού κρέατος δια τα γερμανικά στρατεύματα, διατάσσομεν. Η σφαγή βοήων πάσης κατηγορίας και χείρων δια των πληθυσμών απαγορεύεται και τιμωρείται. Και δεν είναι μόνο τα στρατεύματα τριών κατακτητών που έπρεπε να συντηρηθούν με το πιάτσικο από το στάρι ως τα υφάσματα. Αυτός ο ρημαγμένος τόπος έπρεπε να θρέφει και να ντύνει και τον πληθυσμό των Μητροπόλεων. Η λαφυραγώγηση ολοκληρώνεται με το τυπωμένο χαρτί, τα περιβόητα μάρκα κατοχής και τις μεσογειακές δραχμές των Ιταλών. Απτόητη ωστόσο η φασιστική προπαγάνδα προκαλεί με τον κινησμό της. Η προχθεσινή διανομή σούπας υπό των ιταλικών στρατευμάτων. Φωτογραφίες με γερμανικές φορητές κουζίνες που χορηγούν γενναιόδωρα νεροζούμι σε πεινασμένους Έλληνες. Τον ίδιο καιρό στην Κηφισιά σταθμεύουν δύο μεγάλα αυτοκίνητα λιθογραφία που τυπώνουν αδιάκοπα μάρκα κατοχής χωρίς αντίκρισμα. Τελικά, για να δώσουν κάποια νομιμοφάνεια στη ληστεία, αντί του ξένου τυπώνουν ελληνικό νόμισμα. Την 1η Αυγούστου του 1941, οι κατακτητές κουβαλούν στην Τράπεζα της Ελλάδας, με τα τσουβάλια, μάρκα κατοχής και μεσογειακές δραχμές, και τα ανταλλάσσουν με αντίστοιχου βάρους τσουβάλια, γεμάτα φρεσκοτυπωμένες νέες δραχμές. Αρχίζουν από 50 λεπτά μέχρι 50 δραχμές. Στο τέλος θα φτάσουν να τυπώνουν χαρτονομίσματα των 2 δισεκατομμυρίων δραχμών. Ο πληθωρισμός καλπάζει πια ασυγκράτητος. Αν τον Απρίλιο του 1941 χρειαζόσουν 10 δραχμές για να αγοράσεις μια οκά ψωμί, το Σεπτέμβριο του 1944 απαιτούνται 153 εκατομμύρια. Ουσιαστικό νόμισμα που ρυθμίζει τις τιμές γίνεται η χρυσή λίρα. Ως τον Οκτώβριο του 1944 η τιμή της θα αυξηθεί κατά 1.633.000.000 φορές. Στα σκαλοπάτια. Τα γόνατα αρχίζουν να λυγούν από την πείνα. Οι Ναζί όμως με σχολαστικότητα και τάξη συντάσσουν λεπτομερείς καταλόγους για κάθε ανάγκη του Γερμανού στρατιώτη που πρέπει να ικανοποιηθεί. Για τσιγάρα 3.000 δραχμές. Για επίσκεψη οίκου ανοχής, αρκετά φθηνότερα, 1.500 δραχμές. Με τον τρόπο αυτό το κατακεφαλήν βάρος των κατοχικών δαπανών
για τη μικρή και καθημαγμένη Ελλάδα υπερβαίνει στο πενταπλάσιο τις ανάλογες δαπάνες της Γαλλίας. Την αποδιοργάνωση της οικονομίας θα επιδεινώσει και η κατάθμιση της χώρας σε νομούς και πόλεις απομονωμένες μεταξύ τους με ιταλικά και γερμανικά πόστα μπλόκα, από όπου δεν περνάει κανένα εμπόρευμα χωρίς ειδική, ακριβοπληρωμένη σε είδος και άλλες παροχές υπηρεσιών άδεια. Πράγμα που μαζί με την επίταξη των μεταφορικών μέσων και των καυσίμων ξεκόβει τις αγροτικές περιοχές από τις πεινασμένες πόλεις και μετατρέπει την εθνική οικονομία σε ένα σύνολο από κλειστές τοπικές οικονομίες που ψυχοραγούν. Στην Αθήνα και τις άλλες πόλεις, η επίταξη των συγκοινωνιακών μέσων, η λειτουργία του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου για ελάχιστα μόνο χρονικά διαστήματα καταδικάζει σε ένα ακόμα μαρτύριο τον κατάκοπο από την αναζήτηση τροφής κόσμου. Ανελαίτες ουρές τα λιγοστά λεωφορεία και τα τραμ που φτάνουν κατάφορτα. Έχει μπει σε λειτουργία το σωτήριο Γκαζοζέν, ευρεσιτεχνία της κατοχής. Για καύσιμα αντί βενζίνης χρησιμοποιούνται καυσόξυλα, όσο βρίσκονται και αυτά. Πλατεία Κολονακίου. Και εδώ ακόμα κάνουν πιάτσα τα καροτσάκια. Το χαρακτηριστικό μεταφορικό μέσο της εποχής. Ξεπνοισμένα παιδιά κούλιδες της κατοχής. Τα καροτσάκια θα γίνουν σε λίγο τα μοναδικά ασθενοφόρα και νεκροφόρες. Υποχρέωσης εργασίας. Όλος ο πληθυσμός υποχρεούται να προσφέρει ιανδήποτε εργασίαν, κατασκευιακάς και εκτός συνήθους ώρας εργασίας. Στην αποδιοργάνωση της οικονομίας συντελεί και η επίταξη εργατικής δύναμης, οι αγκαρίες. Εκδίδονται δρακόντιες διαταγές. Επιστρατεύονται άτομα ηλικίας 16 έως 50 ετών. Οι μη πρόθυμοι προς παροχήν εργασίας θα εγκλείονται εις στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Οι πρόθυμοι θα ανοίγουν δρόμους για τις πολεμικές ανάγκες των Ναζί. Θα σέρνουν καρότσια με πυρομαχικά κάτω από την απειλή των αυτομάτων. Ξαναζούν εικόνες πρωτόγονης δουλείας. Στο μεταξύ, οι χιτλερικοί ψυχαγωγούνται. Εκδρομές με πλοία στο Αιγαίο. Τα ακορντεόν απαραίτητα. Και οι στρατιωτίνες βέβαια. Ο πόλεμος για την προπαγάνδα του Γκέμπελς είναι μια συναρπαστική περιπέτεια αρίων σε εξωτικούς τόπους. Όλα τα έξοδα πληρωμένα. Ταυτόχρονα η Ελλάδα που λιμοκτονεί δανείζει το Τρίτο Ράιχ, δανεικά και αγύριστα βέβαια, για την κάλυψη κατά τα 3/4 των δαπανών της Ιταλογερμανικής στρατιάς στη Βόρεια Αφρική. Εξωτικός τόπος και το Άγιον Όρος. Δοκιμάζουν το παλιό κρασί του, χαριεντίζονται με τους μοναχούς, τραβώντας τους έτσι για αστείο τα γένια. Στο μεταξύ κάνουν μοιραία την εμφάνισή τους στα κονσερβοκούτια, κατσαρολάκια ευκαιρίας. Από τον Ιούνιο του 1941, πρώτο μήνα μετά την ολοκληρωτική κατάληψη της χώρας, καθιερώνονται τα οικογενειακά δελτία. Σε λίγο θα γίνουν απλώς δελτία άρτου.
Οι νοικοκυρές με τα σακίδια στους ώμους παίρνουν με απόγνωση τους δρόμους. Αρχίζει η αγωνία για τον επιούσιο. Στην Ομόνοια κάποιος το πλήθος επιχείρει να διαβάσει εφημερίδα. Τα τελευταία νέα ζωής ή θανάτου είναι. Θα υπάρξει αύριο διανομή. Πόσα δράμια ψωμί? 50 δράμια. Θα γίνουν 40. Θα γίνουν 30. Και κατά περιόδους θανάσιμες διακοπές κάθε διανομής. Μπρος σε αυτή την κατάσταση αρχίζει μια προσπάθεια για συσίτια. Ένα από τα πρώτα είναι το φοιτητικό στα Πευκάκια. Σε αυτό το χώρο εδώ από κάτω που λέγεται Πευκάκια του Ανικόλα, λειτουργούσε από το 41 το καλοκαίρι κάποια συσίτια κάποιων ομάδων φοιτητών που είχαν αποκοπεί από τις άλλες χώρες, ομάδων δηλαδή του εξωτερικού, κάποιων από την πόλη, από την Αίγυπτο. Αργότερα προστέθηκαν και επαρχιώτες φοιτητές και σιγά σιγά τι επαρχιώτες, τι ξένοι, όλοι μπήκαμε στην ίδια μοίρα, εγενικεύθηκε και έγινε ο χώρος όπου ήταν τα φοιτητικά συσίτια. Ήταν μια παράγκα παλιά, ένα κτίριο παλιό, σχεδόν γιαπή, και εκεί μέσα γινόταν αυτή η διαδικασία. Ήταν διευθυντής ένας Φεσόπουλος, στρατηγός, τον είχαν διορίσει τότε η κυβέρνηση αυτής της κατοχής. Και άρχισε ένας αγώνας αρκετά δύσκολος για να συνελεύσει επί συνελεύσεων και να βγουν κάποιες επιτροπές. Τελικά πετύχανε να πάρουμε τα συστήματα στα χέρια μας. Θυμάμαι μια μαραθώνια, στην πούμε, συνέλευση ένα βράδυ, όπου βγήκε και μια μεγάλη επιτροπή, στην οποία εκπροσωπούνταν και οι άλλες σχολές, εμπορική, Πάντιος, Πολυεθνείο, που και με πρόεδρο τον Αλυσμόνητο, τον Σπύρο τον Μοντάνο. Αυτό ήταν πια και το ξεκίνημα που λέμε για να δικαιωθεί αυτός ο αγώνας και σύντομα έφυγε και ο Φεσόπουλος και πήραν στα χέρια τους φοιτητές αυτή τη διαχείριση του συστήματος. Την περίοδο εκείνη στο Πολυτεχνείο δεν υπήρχαν μαζικές οργανώσεις, δεν υπήρχαν σύλλογοι, και λόγω της δικτατορίας αλλά και λόγω της διομορφίας. Υπήρχε ένα φιλανθρωπικό ταμείο απόρων σπουδαστών του Πολυτεχνείου που πλήρωνε μερικά δίδακτρα σε μερικούς άπορους. Ήταν διορισμένοι όλοι και το κυριαρχόνταν από τη Σύγκλιτο. Οι σπουδαστές του τέταρτου χρόνου με εκλογές εξέλεξαν τρεις σπουδαστές και πρότειναν δύο καθηγητές, τον Ρουσόπουλο, τον Θανάση και τον Νίκο Κρητικό, και επέβαλαν αυτή τη διοίκηση στην Βρετανία. Επιτροπή συσιτίων των σπουδαστών του Πολυτεχνείου. Ανάμεσά τους ο Φέδων Αντωνόπουλος, το παλικάρι που σκοτώθηκε αργότερα από συνεργάτες των Ναζί. Ο Γιάννης Ξενάκης, ο γνωστός σήμερα συνθέτης. Το Ταμείο Απόρων Σπουδαστών έγινε έτσι η μαζική οργάνωση όλου του Πολυτεχνείου και καταπιάστηκε με τα ζητήματα όχι των απόρων αλλά όλων των φοιτητών. Το κύριο πρόβλημα ήταν να ανοίξει το Πολυτεχνείο σε όλα τα χρόνια, βασικό πρόβλημα. Επίσης να ιδρυθούν συσίτια, να λειτουργήσουν συσίτια. Και εδώ πρέπει να πω ότι υπήρχε συσίτιο των φοιτητών, όπου μπάσαμε και αρκετούς σπουδαστές στα Πευκάκια, στον Άγιο Νικόλα, στα Εξάρχεια, στο Λυκαδητό. Και επίσης να γράφονται οι σπουδαστές χωρίς λεφτά, γιατί τότε υπήρχε δυσκολία οικονομική, ιδιαίτερα και από τους επαρχιώτες αλλά και από τους Αθηναίους. Εκείνη την εποχή τα γεγονότα γυλούσαν έτσι κάπως φυσιολογικά, δεν μου κάνει και εντύπωση. Τώρα που σκέφτομαι και προσπαθώ να δώσω κάποιες εξηγήσεις, θυμάμαι με την προθυμία με την οποία ανεβαίναμε εδώ πέρα κάθε μέρα αρκετές ώρες πριν είναι η ώρα διαδρομής. Θυμάμαι επίσης το ότι πολύ αργότερα φεύγαμε και κυρίως τον πρώτο καιρό και το εξηγώ σαν μια εσωτερική, όχι τόσο γιατί ήταν το πιάτο που μας ανάγκαζε να έρθουμε, γιατί δεν είχε ακόμα και σφίξη και η πείνα, αλλά ήταν περισσότερο μια εσωτερική ανάγκη των φοιτητών απέναντι στο καθεστώς αυτό της σιωπής που ήθελαν πάλι η κατοχή, στους κινδύνους, στο φόβο, στη δημοκρατία, στη βαρβαρότητα, στην απόγνωση που
δημιουργούσε, στους κινδύνους γενικά που ένιωθε ο καθένας από τον ζώνη από όλες τις μεριές, ήταν μια αναζήτηση να στηριχθεί ο ένας τον άλλον, να μην χάσει που λέμε, να μην ξεκοπεί από το περιβάλλον, από τον δικό του με μια ευρύτερη έννοια, ας πούμε, το συναδελφό του, το φοιτητή. Και θεωρώ ότι αυτό ήταν πράγματι, ήταν δηλαδή, αυτό το ένστικτο της αυτοσυντήρησης που είχε ο καθένας στη ώρα κινδύνου, άρχισε να αναπτύσσεται και ζυμωνόμενο με την ιδέα, έγινε σιγά σιγά η ιδέα της αντίστασης, η οποία υιοθετήθηκε, ας πούμε, από τόσο ευρύς δυνάμεις των φοιτητών. Φθινόπωρο του 41. Η πείνα βάζει πια τη σφραγίδα της στα πρόσωπα των παιδιών. Το ψάξιμο των σκουπιδιών. Κάποιες φλούδες από πατάτες, κάποια μισοσαπισμένα φρούτα μπορούν να βρεθούν ακόμα. Μπροστά σε αυτή την απειλητική επιδείνωση της επισιτιστικής κατάστασης, μια από τις πρώτες εθνικοαπελευθερωτικές οργανώσεις, το εργατικό ΕΑΜ, αποφασίζει να προχωρήσει σε κινητοποιήσεις. Στην τηλεφωνική εταιρεία, αρχάς το Σεπτέμβρη, κάναμε την πρώτη απεργία. Που είχε σαν σκοπό τη δημιουργία επιτροπής επισιτισμού. Κάτω από την πίεση τη δική μας, η γερμανική εταιρεία, ήταν και πριν, αλλά και οι Γερμανοί ήταν οι διοικητές και πριν από τον πόλεμο. Δεχτήκαν να κάνουν μια επιτροπή επισιτισμού. Φτιάξαν μια επιτροπή επισιτισμού, στείλαν σε διάφορα μέρη να φέρουν τρόφιμα. Όλο υποσχέσεις μας δίνανε, κάναν την υπομονή και σήμερα θα έχουμε και τα βέβαια θα έχουμε. Αλλά εμείς κάθε πρωί πρωτού ξεκινήσουν τα συνεργεία για τις εργασίες τους, εμείς κάναμε στάσεις. Μια ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες, κάθε μέρα. Οπότε δυσκολεύαμε την επέκταση του δικτύου. Και είχαν ανάγκη οι Γερμανοί για να επεκταθεί το έργο. Και παραχώρησαν λοιπόν μισή κολαμάνα, ανά δυο άτομα, μέρα παραμέρα. Εμείς βάζαμε θέμα να αυξηθεί το συζήτιο. Και πραγματικά πετύχαμε και με την ενίσχυση της εταιρείας να φτιάξουμε γενικότερο συσίτιο για όλους τους εργαζομένους. Αυτό έγινε τον Νοέμβριο του 1941. Το ελληνόφωνο περιοδικό των Ιταλών κατακτητών Quadrivio στις 15 Νοεμβρίου δημοσιεύει περισπούδαστο άρθρο περί της καλυτέρας διατροφής του λαού. Συμβουλεύει τους Έλληνες να χρησιμοποιούν μεικτήν τροφήν αποτελουμένην όχι μόνον εκφυτικών τροφίμων, άτινα είναι αυθονότερα και ευθυνότερα, αλλά και εκζωικών τιούτων. Αν είχαν διαβάσει το Quadrivio, ίσως να μην έπεφταν μαζί με τα φύλλα του φθινοπόρου και η πρώτη νεκρή από πείνα. Ο κόσμος εντυπωσιάζεται, μαζεύεται ανήσυχος. Δεν θα περάσουν παρά 2-3 εβδομάδες και αυτό που σήμερα συγκλονίζει τους περαστικούς θα γίνει το κοινότερο θέαμα. Αν και νέα παιδιά τότε, αρχίσαμε να συνηθίζουμε να βλέπουμε στους δρόμους της Αθήνας ανθρώπους πεσμένους που δεν μπορούσαν να σηκωθούν ή σιγά σιγά και πεθαμένους, τους οποίους κανένας δεν είχε τον καιρό ή τη δυνατότητα να σηκώσει. Ίσως θα είναι πιο χαρακτηριστική μια προσωπική εμπειρία που συνδέεται και με τη φοιτητική ζωή. Η νομική σχολή ήταν εκεί που είναι και σήμερα, η αίθουσα η σημαντικότερη ήταν της οδού Σίνα και από την άλλη πλευρά στην οδό Μασσαλίας ήταν τότε το νεκροτομείο. Στο νεκροτομείο από το 1940 που μπήκαμε στο Πανεπιστήμιο χαζεύαμε από τα παράθυρα κάθε τόσο τους νεκρούς που είχαν φέρει, ήταν 2-3 κάθε φορά, που τους εξετάζανε οι γιατροί απάνω σε κρεβάτια. Τότε πια τον Δεκέμβριο του 41 άρχισαν να έρχονται
σε άλλους αριθμούς, ούτε τους δίναν, ούτε τους εξέταζε κανένας, είχαν τραβήξει και τα κρεβάτια και τους απειθώνανε απλώς στο πάτωμα. Στην αίθουσα της Σίνα που γινώσαν τα μαθήματα μύριζε η φορμόλη, όπως μας λέγανε, και μία μέρα, τότε το Δεκέμβριο, πάνε δηλαδή τώρα 45-46 χρόνια, μπήκε από την Ακαδημία ένα παμπάλαιο φορτηγό του Δήμου και κατεβήκανε δύο σκουπιδιάριδες με ένα φορείο, μπήκανε μέσα στο νεκροτομείο, βγάζαν δύο-δύο αυτούς που ήταν απειθωμένοι στο πλακάκια και μετά με ένα ο-οπ πιάνοντας τα χέρια και τα πόδια τους πετάγανε απάνω στο φορτηγό. Τώρα εμείς είμαστε τότε 18 χρονών παιδιά, είχαμε συνηθίσει από νεκρούς, είχαμε συνηθίσει από θύματα, αλλά το να βλέπεις έτσι τον άνθρωπο σε τέτοια κατάσταση να γιομίζει φορτηγό αυτοκίνητο, όποιοι είχαν μισογδυθεί, έβλεπες μια κοιλιά τελείως τουμπανιασμένη, τα πόδια μαύρα. Αυτά είναι που λέγανε τότε οι γιατροί συμπτώματα από βιταμίνωσης. Και όταν πια γιόμισε το φορτηγό και δεν είχε αδειάσει ακόμα το νεκροτομείο, ανέβηκε ο ανθρωπάκος αυτός ο σκουπιδιάρης απάνω στο φορτίο που είχε βάλει και όπως κάνανε παλιά, δεν υπήρχαν τότε τα μηχανοκίνητα και με τα κάρα καθαριότητας, χοροπηδάγανε απάνω στα σκουπίδια για να κάνουν τόπο για να μπουν άλλα. Έτσι άρχισε να χοροπηδάει απάνω στα πτώματα και άκουγες ένα κρακ κρακ από τα κόκαλα για να κάνει τόπο, γιατί δεν μπορούσε, αλλιώς θα μέναν οι άνθρωποι εκεί, δεν υπήρχε και δυνατότητα, δεν ήταν απάνθρωπο, ήταν απλώς δυσάρεστο και για τον ίδιο. Λοιπόν, νομίζω ότι τέτοιες εικόνες ήταν συμπτωματικό ότι το είδαμε εμείς εκεί. Σίγουρα έχουν δει όλοι οι Αθηναίοι εκείνης της εποχής αντίστοιχες εικόνες κάπου. Πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Η μάνα της κατοχής του γλύπτη Κώστα Βαλσάμι. Η μάνα της κατοχής, αλωνίζοντας τους παγωμένους δρόμους, ξεπουλώντας και τη βέρα και τη ζακέτα της για λίγη σταφίδα, λίγο πληγούρι για τους δικούς της, τα παιδιά, τους κατάκητους γονείς, αφήνοντας πάντα χορτάτη τάχα αυτή και το στερνό ψίχουλο στα παιδιά της. Υπήρξαν μάνες που έπαιρναν μαζί με απελπισμένους πατεράδες τη φοβερή απόφαση ποιο από τα παιδιά τους να αφήσουν να ζήσει. Τον καιρό της κατοχής δούλευα στο ΠΙΚΠΑ, αλλά εκεί έβλεπα και μερικά έκτυπα παραδείγματα
του λοιμού που βασάνιζε τον τόπο. Καθώς δίνανε εκεί γάλα για τα παιδιά, έφεραν και μερικά που ήτανε τουμπανιασμένα κυριολεκτικά, με πλυσμένη κοιλιά, με μάτια έτσι προτεταμένα. Κάθε φορά που βλέπω παιδιά της Αφρικής να πεινούν, θυμούμαι τα παιδιά αυτά της κατοχής, με εκείνο το εκετευτικό και άπλανο βλέμμα μαζί. Κατοχή, τα παιδιά ορίμαζαν αφύσικα γρήγορα. Βιοπαλαιστές με τα καροτσάκια και τους ταβάδες, με απίθανα φαγόσιμα, συντηρούν άρρωστους γέρους, μικρότερα αδερφάκια. Μηχανεύονται ασύλληπτα κόλπα για να μην γυρίσουν με άδεια χέρια στο παγωμένο σπίτι. Η απόγνωση θα σπρώξει τα πιο τολμηρά παιδιά στο σάλτο στα καμιόνια των κατακτητών με τα τρόφιμα. Σάλτο που γίνεται συχνά θανάσιμο. Ένα από τα φαινόμενα της κατοχικής περίοδου, ιδίως των πρώτων χρόνων, ήταν και ο σαλταδορισμός των πιτσιρικάδων. Τα καημένα τα παιδάκια πεινασμένα, χλωμά και ανήμπορα, αναζητούσαν τρόπους να εξοικονομήσουν ένα φάγο άσημο. Θυμάμαι όμως και ένα τραγικό περιστατικό στην Ομόνια. Ήταν περίπου τέλη Ιουλίου του 1941. Εκεί ξεφόρτωναν μπροστά από τον Μπακάκου στην Αγίου Κωνσταντίνου κάθε μέρα δύο ή τρία φορτηγά αυτοκίνητα μπανιώτες, τις οποίες παρελάμβαναν μικρά ιταλικά αυτοκίνητα για να κάνουν διανομή σε φυλακία που είχαν. Μια μέρα καθώς ξεφόρτωναν αυτοκίνητο ιταλικό, κατρακυλήσανε μερικές μπανιώτες κάτω. Ένας πιτσιρικάς, ο οποίος καιροφυλακτούσε ο καημένος εκεί πέρα, σκύβει, αρπάζει μία από κάτω και το βάζει στα πόδια. Δεν έκανε 10 βήματα το παιδί, τρεχαλίζοντας, και ακούστηκε ένας πυροβολισμός. Ήταν ένας γκεσταπί της Γερμανός, της Γκεστάπο δηλαδή, ο οποίος το πυροβόλησε κατά κέφαλα και το διαμέρισε το παιδί στο κεφάλι του τελείως. Το σπάσε. Αυτό το περιστατικό συνεκλώνησε τότε την Αθήνα. Ο Σεφέρης σε ένα κείμενό του του 42 αναφέρει την περίπτωση παιδιού που ο Ναζί του σπάσε σαν καλάμι το χέρι στο γόνατο. Στη σχολή καλών τεχνών, στην περίοδο της μεγάλης πείνας, αφού λιώσαμε μερικά ζευγάρια παπούτσια, στο Υπουργείο Επιστημισμού, μας δώσαν μια διαδεκτική και πήραμε 600 σοκάδες σταφίδα. Αφού τη φορτώσαμε σε ένα κάρο, το οποίο το έσαιρνε ένα αχαμνό άλογο, το ξεκινήσαμε για να το πάμε στη σχολή καλλιτεχνών. Στον δρόμο μας επιτεθήκανε
κάτι άλλοι πεινασμένοι μεσουγιάδες και ανοίξανε τρύπες στα σακιά και έτρεχε η σταφίδα. Και στο τέλος τα υπολείμματα φτάσανε στη σχολή που μοιράσαμε και αυτή τη σταφίδα. Και πήραμε, εν πάση περιπτώσει, από αρκετή σταφίδα και εμείς και η καθηγητέ μας. Και θυμάμαι την ικανοποίηση ιδίως των καθηγητών που κι αυτοί ήταν εξίσου πεινασμένοι όπως ήμασταν κι εμείς. Εδώ είναι ένα μπλοκ, αυτό που βλέπετε, το οποίο έχει περισσωθεί από την κατοχή. Έχει μερικά σχέδια τα οποία θα ήταν ενδιαφέρον να τα δείτε. Εδώ είναι ένα σχέδιο, λιγάκι χιουμοριστικό, ας το πούμε έτσι, το οποίο περιγράφει τις φουρές των συσσιτίων που κάναμε σαν σπουδαστές, προκειμένου να πάρουμε συσσίτιο στην κατοχή, στα Πευκάκια, από ένα κτίριο που ήταν εκεί στους πρόποδες του Λυκαβητού. Κάποιος μάλιστα είχε χαρακτηρίσει ότι αυτή η ουρά ήταν, λέει, σαν τις στρατείες του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Το άλλο σκίτσο, όπως το βλέπετε, παρουσιάζει έναν άνθρωπο που προσπαθεί να πάρει ένα κόκαλο από το στόμα ενός σκύλου. Είναι πραγματικό γεγονός. Άδεια η κεντρική αγορά στην οδό Αθηνάς. Άδεια τα ράφια στα λαϊλατημένα μαγαζιά. Οι μαυραγωρίτες κρατούν στα χέρια τους τη ζωή ή το θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων ψυχών. Μια κουραμάνα γίνεται ο καλύτερος κράχτης των πεινασμένων. Είναι αυτοί, οι μαυραγωρίτες, που για ένα τενεκέ λάδι, μισό τσουβάλι φασόλια, ένα σακί αλεύρι, έβαλαν στο χέρι έπιπλα, ρουχισμό, πρίκες, οικόπεδα, σπίτια, φτιάχνοντας περιουσίες. Και ο ελληνόφωνος τύπος των κατακτητών να καταγγέλει κάθε τόσο με ιερή αγανάκτηση κάποιον μικρομαυραγωρίτη που πιάστηκε, κάποιον εξαθλειωμένο γέροντα που επεχείρησε να πωλήσει μία σφαγμένη γάτα. Μα οργανωτές της μεγάλης μαύρης αγοράς είναι οι ίδιοι κατακτητές, όπως αποκαλύφθηκε με την περίπτωση του διοικητή της 11ης στρατιάς, στρατηγού Κάρλο Τζελόζο. Είναι οι συνεργάτες τους, μεγαλέμποροι βιομήχανοι και εργολάβοι των πολεμικών έργων, μαζί με ένα νέο διαταξικό στρώμα αδίσταχτων αέτων ήχηδων. Οι νεόπλητοι της κατοχής, ατιμόρυτοι και αυτοί ένοχοι της γενοκτονίας των Ελλήνων. Η ακίδα του θανάτου κορυφώνεται το Δεκέμβριο του 1941. Η κόκκινη ζώνη φυματίωση, η πράσινη άλλες αρρώστιες και η μαύρη θάνατη μόνο από πείνα και βία. Το 63% του λαού σε κατάσταση έντονου υποσιτισμού, δηλαδή στα όρια του λοιμού. Το 15% σε εντονότατο υποσιτισμό, από 600 ως 0 θερμίδες, δηλαδή στα όρια του θανάτου. Ένοχοι για αυτή τη λευκή σφαγή που στήχησε 260.000 ζωές Ελλήνων είναι οι κατακτητές και οι συνεργάτες τους. Σοβαρή ευθύνη όμως έχει και η εξόριστη ελληνική κυβέρνηση που δεν ενήργησε έγκαιρα και αποφασιστικά για κάποια συμφωνημένη χαλάρωση του αποκλεισμού από το Βρετανικό στόλο, για πιο επίγουσα βοήθεια μέσω του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και ουδέτερων χωρών. Η περίπτωση του τουρκικού πλοίου Κουρτουλούς και αργότερα του Τουλουμπουνάρ που μετέφεραν τρόφιμα του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού ανακουφίζοντας το λαό αποδείχνει ότι η ασύλληπτη τραγωδία του λοιμού μπορούσε να περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό. Η πείνα απλώνεται σε όλη τη χώρα. Ακόμα και σε έφορες περιοχές, εξαιτίας της ληστείας της παραγωγής. Δραματικές διαστάσεις όμως παίρνει στις άγονες περιοχές και στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, τη Σάμο, τη Χίο, τη Λέσβο και άλλα. Σε 3.000 φτάνουν οι νεκροί στη Σάμο, όπου μια ολόκληρη ιταλική μεραρχία, η Κούνεο, έπεσε σαν ακρίδα στην περιορισμένη παραγωγή του νησιού. Η κατάσταση επιδεινώνεται και από τον αποκλεισμό του Βρετανικού στόλου, στον οποίο συμμετέχουν και ελληνικά πλοία. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της αναφοράς του αντιπλοιάρχου Αθανάσιου Σπανίδη, που ζητεί από την διοίκηση να του συγχωρήσει την στιγμιαία αδυναμία να μην βυθίσει ένα ελληνικό καίκι με σταφίδα και χαρούπια που προορίζονταν για λαϊκά συσίτια. Αναφορά της γερμανικής διοίκησης Θεσσαλονίκης Αιγαίου
τονίζει ότι τα τρόφιμα τελειώνουν στη Θεσσαλονίκη, Λέσβο και Χίο. Στη Θεσσαλονίκη γίνεται διανομή άρτου 2 φορές την εβδομάδα από 123 γραμμάρια το άτομο. Αλλά και αυτό τελειώνει. Πεινασμένα παιδιά στο Πατριωτικό Ίδρυμα Χίου. Σε 235% θα αυξηθεί η θνησιμότητα σε αυτό το νησί, ξεπερνώντας και το μακάβριο ρεκόρ της Αθήνας. Ο πληθυσμός της χώρας θα είχε φτάσει με ομαλές συνθήκες στα 7.745.000 το 1944. Αντί αυτού, η Ελλάδα βρέθηκε με 6.815.000, δηλαδή συνολική απώλεια 930.000 Έλληνες. Μεγαλύτερη γενοκτονία δεν έχει γνωρίσει η χώρα μας. Λιμοκτονεί επίσης ο λαός στις ορεινές περιοχές του Μοριά, της Ρούμελης και ιδιαίτερα της Ευρυτανίας. Η Ευρυτανία γενικά είναι μια περιοχή πάρα πολύ όμορφη φυσικά, αλλά πάρα πολύ άγωνη. Έχει πολύ πράσινο, αλλά δεν έχει ζούσει από τους μετανάστες. Αυτό έφερε πολύ γρήγορα την πείνα. Πείνα που άρχισαν τα παιδιά και εκεί να πρίζονται. Και εκεί πρώτη ιδέα ρίχτηκε να ιδρύσουμε ένα παιδικό συσίτιο που να μπορούν τα παιδιά να επιζήσουν κάτω από αυτή την λέλαπα που μας βρήκε. Και ξεκινήσαμε και τις 25 του Μάρτη του 1942 με πρωτοβουλία του γυμνασιάρχη τότε Δημήτρη Θάνου, που με έκανε την πρόταση να μιλήσω στην εκκλησιά για να φτιάσουμε το πρώτο παιδικό συσίτιο στην Ευρυτανία, που πίστευε πως όλοι θα μας μιμούνταν. Εκείνη την ημέρα είχαμε στήσει ήδη το καζάνι, το είχαμε προετοιμάσει και είχαμε φτιάσει το πρώτο φαγητό για 35 παιδιά, το οποίο έγινε πανηγυρικά, ας πούμε, μοιράστηκε στο σχολείο, χορέψαμε, τραγουδήσαμε, συγκροτήσαμε την πρώτη επιτροπή από κοπέλες του χωριού, τη Γιάννα τη Ζορμπαλά, την Αντιγόνη τη Θάνου, την Κομφρόσου Κομπορόζου, την Πίτσα την Μπουλίζου και μένα. Και ξεκινήσαμε να ζητάμε από τα αρχοντόσπιτα να δώσουν κάθε οικογένεια από ένα ημερήσιο συσίτιο. Η πρωτοβουλία του μικρού χωριού για παιδικά συσίτια επεκτείνεται με τη συμπαράσταση και των πρώτων νεαμικών ομάδων και στα άλλα χωριά της Ευρυτανίας. Στο μεγάλο χωριό, στους Χωρισχάδες και αλλού. Απαραίτητο συμπλήρωμα της καθημερινής εξάρτησης στη μάχη με την πείνα, το κονσερβοκούτι. Κουδουνίζει πένθυμα κρεμασμένο με σπάγκο από τη μέση των παιδιών στην Αθήνα. Για την αντιμετώπιση της πείνας, συσίτια οργανώνουν ο Ερυθρός Σταυρός, η Αρχιεπισκοπή, το Πατριωτικό Ίδρυμα, διάφορες συντεχνίες και σύλλογοι. Στο κέντρο της προσοχής του ΕΑΜ και των άλλων εθνικοαπελευθερωτικών οργανώσεων βρίσκεται η οργάνωση συσιτίων στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία και τις λαϊκές γειτονιές. Η εξασφάλιση τροφίμων, η χρηστή διαχείριση από επιτροπές εργαζομένων, σπουδαστών ή κατοίκων της γειτονιάς. Είναι μια διαρκής μάχη να μην πεθάνουν άλλοι Έλληνες από πείνα. Καθημερινές επικηρύξεις καταδιωκόμενων πατριωτών και δίπλα τα θύματα που δεν πρόλαβε να σώσει ο αγώνας για την επιβίωση. Οι ΕΑΜΙΤΕΣ προσπάθησαν και επέτυχαν τελικώς να πάρουν στα χέρια τους την υπόθεση των λαϊκών συσιτίων που είχαν οργανωθεί στις διάφορες συνοικίες και που παρήγαν δεκάδες χιλιάδες απομερίδες, αλλά επικεφαλής αυτών των εστιών ετοποθετήθηκαν πρόσωπα αναρμόδια και αρκετά ανεύθυνα, που μερικά προσπάθησαν να επωφεληθούν από την υπόθεση αυτή για δικό τους όφελος. Τότε ο Λικουρέζος, που ήταν στην Κεντρική Επιτροπή Συσιτίων, σε μια επαφή με το ΕΑΜ ζήτησε ανθρώπους οι οποίοι να είναι
αναμφισβήτητα αποφασισμένοι να παίξουν το ρόλο τους με εντιμότητα και ανέθεσε σε αυτούς την διεύθυνση 16 εστιών στην περιοχή της Αθήνας. Ανάμεσα σε αυτές τις εστίες ήταν η εστία Χαροκόπου, της οποίας η δικαιοδοσία εκτείνονταν από το Κουκάκι μέχρι την Γλυφάδα και πέρα, η οποία παρήγε 35.000 μερίδες συστιού την ημέρα. Ο αγώνας ήταν σκληρός για να αποφύγουμε κλοπές, καταχρήσεις και στηριχθήκαμε κυρίως σε ανθρώπους που ήσαν όλοι αφοσιωμένοι στην υπόθεση της αντίστασης. Από τις υπεύθυνες θέσεις των διευθυντών, των λογιστών και άλλων ειδικοτήτων μέχρι τους ανθρώπους που σέρνανε τα καροτσάκια και μετέφεραν το συσίτιο να πούμε στις απότατες γωνίες από τις περιοχές αυτής. Υπήρχαν παράνομες επιτροπές που λειτουργούσαν σε όλες τις εστίες και μία συντονιστική για όλη την υπόθεση των συσιτίων, όπως άλλη επιτροπή υπήρχε για το Πατριωτικό Ίδρυμα, άλλη για τα σίτια τα λεγόμενα της ΕΟΧΑΠ. Οι απεργίες εναντίον της πείνας που ξεσπούν την άνοιξη του 42 εγκαινιάζουν το πέρασμα σε μια ανώτερη μορφή μαζικού αντιστασιακού αγώνα στην πρωτεύουσα. Στην πρωτοπορία περνούν τώρα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Το ξεκίνημα γίνεται από το κεντρικό ταχυδρομείο της Αθήνας. Στις 14 Απριλίου, ύστερα από συναχή περιστατικά λιποθυμιών από πείνα, οι τριατατικοί, όπως έλεγαν τότε τους εργαζόμενους των τριών ΤΑΦ, των ταχυδρομικών, τηλεγραφικών και τηλεφωνικών υπηρεσιών, κατεβαίνουν σε απεργία. Αφηγείται ο παλιός συνδικαλιστής Κυριάκος Δασκαλάκης. Κατά τις 11 η ώρα περνούσα έξω από το κεντρικό ταχυδρομείο. Εκεί συνήθισα τους αδερφούς Κλάδη, οι οποίοι ήταν τριατατικοί. Ο ένας εξ αυτών ήταν πολύ γνωστός μου. Με σταματάνε και μου λένε απεργία, απεργία. Και μου είπαν ότι αυτό και αυτό συνέβη. Στο πεζοδρόμιο απάνω ήταν και γνωστός μου ο Μπάμπης Ανδρουλιδάκης, ο οποίος ήταν ανώτερος υπάλληλος των ΤΑΦ τότε. Και μου φωνάζει και ο Μπάμπης, λέει απεργία, απεργία. Τι λέτε ρε παιδιά, εντάξει του λέω. Σηκώθηκα και έφυγα και πήγα κατευθείαν στην Οδό Φιλελλήνων, στο Υπουργείο Γεωργίας, όπου κάλεσα τους υπαλλήλους, συγκεντρωθήκανε και τους μίλησα για το τι συνέβη στο κεντρικό ταχυδρομείο. Τους μίλησα και τους είπα, είναι απαράδεκτο να πεθάνουμε αδιαμαρτύρητοι από την πείνα και χωρίς να αντιδράσουμε στους φασίστες, έτσι μάλιστα Γερμανούς και Ιταλούς. Πρέπει να ακολουθήσουμε την αρχή των προγόνων μας. Πραγματικά οι υπάλληλοι ενθουσιάστηκαν και φώναξαν απεργία, απεργία. Φωνάζαν όλοι, δεν θα αφήσουμε να πεθάνουμε από την πείνα, θα αγωνιστούμε, απεργία κτλ. Οπότε ξεκίνησε ο κόσμος να πούμε έξω προς τα πέρα. Οι παλιοί συνδικαλιστές των δημοσίων υπαλλήλων της Κεντρικής Πανυπαλλητικής Επιτροπής ετέθησαν επικεφαλής από το άκουσμα αυτού του πράγματος, έσπευσαν προς όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και ανακοίνωσαν ότι αυτό και αυτό γίνεται τέλος πάντων να ενισχύσουμε τους τριατατικούς, τους καλκέντρους τριατατικούς που τους λέγαμε, να τους ενισχύσουμε για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την κατάσταση, διότι έβλεπε το φαινόμενο της δημοσίου υπαλλήλου, οι οποίοι εγκαταλείφθησαν, να βλέπει το καραμπινιέρο να παίρνει 18.000 τότε και οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων τελείωσαν κατά να παίρνουν τους προπολεμικούς μισθούς. Και από αυτού του δήμου έγινε τέτοιος ενθουσιασμός, να πούμε, που δεν έμενε ψυχή μέσα στις δημόσιες υπηρεσίες. Εγώ δε, με την πείρα την οποία είχα την παλιά, από το τμήμα το δικό μου, το οποίο είχε 120 τότε υπαλλήλους, ή το πολυάριθμο, όρισα απεργιακούς φρουρούς στα καταστήματα και παραστήματα του Υπουργείου Γεωργίας. Κατά την εκδήλωση αυτής της απεργίας, εμείς οι οικονομικοί πάλι, που ήμασταν οργανωμένοι, να πούμε, στο πολυοργανωμένο, το ΕΑΜ τότε, αμέσως κινητοποιηθήκαμε και συγκεντρωθήκαμε, είχαμε τόπο συγκεντρώσεις στους Αγίους Θεοδόρους, τέρμα στον πάτο, στην πλατεία Χαλκών. Και ξεκινήσαμε στην οδό Αρεστίδου για να τραβήξουμε κατευθείαν μαζί με τον Γκελαϊδίτη το Γιάννη. Ο δάσκαλος ο Κυριάκος έσπευσε προς το Υπουργείο Γεωργίας και ξεσήκωσε κύρτους υπαλλήλους, οι οποίοι σε λίγο κατέφτασαν και αυτοί, να πούμε, από εκεί πέρα. Έφτασαν και από την πλατεία Κάνικο στα άλλα τα υπουργεία, να πούμε. Κατέβηκαν το Ταμείο Συντάξεως από πάνω με τον κόσμο. Το αποτέλεσμα ήταν
εκείνο το οποίο ήταν το συγκινητικό, όπως είπα, ήταν η συμμετοχή του κόσμου, να πούμε, προστίθεντος τη διαδήλωση τη δικιά μας από όλες τις πλευρές. Έβλεπες ένα φαινόμενο, πού βρεθήκαν εκείνα τα καρβέλια, τα ψωμιά, να πούμε. Ψωμιά, καρβέλια. Ένας είχε μπροστά το κάκι, είχε μερικά μαρούλια. Τα δίνει και τα μαρούλια, τα πάμε για τους τριανταδικούς οι οποίοι ήταν. Και ήταν μια καθαρός ενθουσιώδη κατάσταση, δηλαδή. Οι κατακτητές θορυβούνται. Στις 17 Απριλίου 1942, ο Αλτεμπουργκ, Γερμανός πληρεξούσιος για την Ελλάδα, αναφέρει ανήσυχος για την απεργία στο Υπουργείο Εξωτερικών του Ράιχ. Ανάμεσα στις αιτίες που οδήγησαν στην επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης και τις απεργιακές κινητοποιήσεις, ο Αλτεμπουργκ αναφέρει τις διαρκώς αυξανόμενες δαπάνες κατοχής. Την επομένη, 18 Απριλίου, η απεργία γενικεύεται σε όλα τα Υπουργεία και τις δημόσιες υπηρεσίες της Αθήνας και του Πειραιά. Και ο Αλτεμπουργκ υποχρεώνεται να στείλει νέα, περισσότερο ανήσυχη αναφορά. Με επικεφαλή στον νεαμύτη αγωνιστή Κώστα Νικολακόπουλο, οργανώνεται η Κεντρική Πανυπαλληλική Επιτροπή, συντονίζοντας και αναπτύσσοντας τον αγώνα παρά τις απειλές και τις πιέσεις. Οι Ναζί αναγνωρίζουν σε απόρριτα έγγραφά τους την έκταση και την επιμονή του απεργιακού αγώνα των δημοσίων υπαλλήλων. Σε άλλο ντοκουμέντο τους αναφέρουν ότι απεργούν επίσης εργάτες και εργάτριες των υφαντουργείων του Πειραιά. Στις ελληνόφωνες εφημερίδες δημοσιεύονται απειλητικές δηλώσεις του Τσολάκογλου. Η διαπευθείας κλήσος παραπομπή σε στρατοδικείο και οι φοβέρες για την ποινή του θανάτου δεν πτωούν τους απεργούς. Συνεχίζεται η επαργία και μια επιτροπή από τον Νικολακόπουλο, από μένα και κάνα δύο-τρεις άλλους, επήκαμε στο πολιτικό γραφείο που ήταν ο Πρωθυπουργός τότε ο Τσολάκογλου και ζητήσαμε να γίνουμε δεκτοί από τον Πρωθυπουργό. Εκεί δεν μας άφηναν όμως, εν τέλει ήταν ένας αρχιφύλακας ο οποίος λέει, εν πάση περιπτώσει, λέει, δώστε μας τα ονόματά σας. Δώσαμε τα ονόματα, άλλοι έδωσαν ψεύτικα, άλλοι αληθινά, εγώ έδωσα το πραγματικό μου όνομα. Και πραγματικά μας εδέχθηκε το Λάκοκο, έγινε συζήτηση, ενώ στις αρχές μάλιστα ήταν απειλητικός, τελικά ενέδωσε και φάνηκε συγκαταβατικός και πραγματικά μας υπεσχέθηκε ότι θα δώσει μια λύση στα ζητήματά μας ώστε να γίνει δυνατή η επιβίωση. Απόρριτο έγγραφο των Ναζί στις 21 Απριλίου αναφέρει: «Η απεργία στην Αθήνα αναμένεται να λυθεί σήμερα επειδή η κυβέρνηση ικανοποίησε τα αιτήματα των απεργών». Ο ραδιοφωνικός σταθμός του BBC να τόσο πολύ έγινε βροντερή αυτή στους δημοσίους υπαλλήλους, ώστε να φωνάζει από το Λονδίνο, έβγε τους δημοσίους υπαλλήλους που πρώτοι μέσα στο βαθύ σκοτάδι, να πούμε, τότε της κατεχόμενης, σήκωσαν την αντίσταση, να πούμε, πάνω σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το αποτέλεσμα ήταν ότι η απεργία αυτή κράτησε περίπου 8 με 10 μέρες. Σε όλη αυτή την περίπτωση συγκεντρώθηκαν τρόφιμα στα σπίτια κτλ. Και τελειωτικά έληξε αυτή η απεργία με πλήρη νίκη, χωρίς να απολυθεί κανείς, χωρίς να παραπεμφθεί στρατοδικείο και χωρίς να έχουμε και θύματα. Διότι διατρέχαμε τον κίνδυνο να εκτελέσουν ανθρώπους οι Γερμανοί, διότι μέσα στο κεντρικό τηλεγραφείο είχε εγκατασταθεί διοίκηση γερμανική. Οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις θα έχουν κοντά στάλα σαν αποτέλεσμα την βελτίωση των διανομών. Αλλά και αυτή η νίκη είχε το τίμημά της. Συλλήψεις πρωτοπόρων αγωνιστών. Και το Πάσχα κοντά, πρώτο Πάσχα μάλιστα, ήρθε στο γραφείο μου, συνόδων Αγάθωνος 4, οι Ιταλοί, με ζήτησαν δασκαλάκια σε λοιπά και πραγματικά με πιάσανε και με οδηγήσανε στο φρουρασίο, στο κομμάτι Πιάτσα, τότε το Ιταλικό φρουρασίο. Και με βάλανε σε ένα καμιόνι και με πήγανε στις φυλακές Αβέρο. Τέρθο πιάνο είπαν, με βάσανε απάνω, εκεί ανοίξανε την πόρτα και μου δώσανε μια κλωτσά και μπήκα μέσα όπου με υπεδέχθη ο Κώστας Αυγούσιος, ο ιδιαίτερος του Παπανδρέου, διότι στο ίδιο διαμέρισμα τότε εκρατείτο ο αείμνηστος Γιώργιος Παπανδρέου και ορισμένοι άλλοι αξιωματικοί.
και φτάνουμε στο δεύτερο καλοκαίρι της κατοχής. Οι φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές έχουν το δικό τους τρόπο να αντιδρούν στην ατμόσφαιρα βίας, τρόμου και θανάτου που δημιουργούν οι κατακτητές και τα όργανά τους. Οργανώνουν εκδρομές στα κοντινά προάστια. Παίρνουν μαζί τους το πληγούρι, τα γυφτοφάσουλα ή τη σταφίδα του συσιτίου τους. Και έχουν το κουράγιο να στήσουν το χορό ακόμα και μέσα στο ποταμάκι. Κι όμως, όπως αναφέρει μια ιατρική έκθεση του 1942, από την εξέταση 2.000 φοιτητών, μόνο 10% βρέθηκαν υγιείς, ενώ 20% είχαν ενεργό φυματίωση, 30% ήταν προφυματικοί και 40% αδενοπαθείς. Εκείνο που τους δίνει το κουράγιο και την ελπίδα είναι η αντίσταση, ο αγώνας. Την περίοδο αυτή ξεσπούν νέες, ακόμα πιο μαχητικές κινητοποιήσεις. Μία από τις σοβαρότερες εκδηλώσεις έγινε στις 6 Ιουλίου του 1942 από φοιτητές, μαθητές, αναπήρους, ορισμένους, ένα μικρό μέρος από εργάτες και ακόμα και ηθοποιούς κλπ. Στην αρχή έγιναν, την ημέρα εκείνη είχε οριστεί να γίνουν ορισμένες παραστάσεις σε διάφορους τόπους, αρχιεπισκοπή κλπ. Για τη βελτίωση των συσιτίων που είχαν ήδη ιδρυθεί. Ο τελικός στόχος ήταν το Υπουργείο Οικονομικών, που ο υπουργός εκείνη την εποχή ήταν ο Κοτζαμάνης. Επήγαμε λοιπόν μερικές εκατοντάδες διαδηλωτές. Οι άνθρωποι εκεί του Κοτζαμάνη εφρόντισαν μόλις πλησιάσαμε εκεί να μπαρώσουν την πόρτα. Οπότε αυτό εξόργησε τους διαδηλωτές και ορισμένοι πιο αποφασιστικοί παραβίασαν την πόρτα, άνοιξαν την πόρτα. Εμείναμε εκεί αρκετές ώρες, κάνοντας ένα είδος, όπως λέμε σήμερα, κατάληψη του Υπουργείου. Τότε εμείς δεν είχαμε αντίληψη του τι γινόταν στο μεταξύ έξω. Αλλά την ίδια ώρα από ό,τι μάθαμε μετά, έξω γινόταν συγκρούσεις άλλων διαδηλωτών στην πλατεία Συντάγματος με καραμπινιέρους, Ιταλούς και με αστυνομία που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία Συντάγματος. Η αστυνομία τελικά πήρε εντολή να κάνει έφοδο μέσα και να εκενώσει το Υπουργείο βιαίως. Μείναμε καμιά εκατοστή τελικά σε ένα διάδρομο, ίσως και λιγότερη, και αποφασίσαμε να πιαστούμε μπράτσο με μπράτσο, να τραγουδήσουμε τον εθνικό ύμνο, πιαστήκαμε, τραγουδήσαμε τον εθνικό ύμνο και αρνούμαστε να φύγουμε. Οπότε οι αστυφύλακες φυσικά μας ξεκολούσαν έναν-έναν και μας κουτρουβαλούσαν από τις σκάλες κάτω. Εκεί όταν κατεβήκαμε ήταν έτοιμα τα καμιόνια, τα ιταλικά με Ιταλούς μέσα. Έκαναν μια επιλογή κάτω, ήταν άνθρωποι της ασφαλείας στην είσοδο του Υπουργείου. Μας φορτώσανε στα καμιόνια και μας πήγανε στην Γενική Ασφάλεια. Το ίδιο καλοκαίρι εγκαινιάζονται οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις και στην Ήπεθρο. Για να σωθεί η σοδειά από τους άρπαγες, να σταματήσουν οι επιτάξεις, να μην περάσει η δεκάτη. Οι αγώνες αυτοί σημειώνουν μια κορυφαία στιγμή σε ένα άσημο ως τότε χωριό, τη Χρυσοκελαριά της Πηλίας. Η μικρή ομάδα του ΕΑΜ της Χρυσοκελαριάς μαζί με το δάσκαλο Γιάννη Μιχαλόπουλο που βρέθηκε στο χωριό του, ξεσηκώνουν τους αγρότες να μην παραδώσουν τη δεκάτη που έχουν επιβάλει οι κατακτητές μέσω του μηχανισμού του κράτους, τον Γουίσλινγκ. Πρώτη στέλνεται για να πάρει τη σοδιά η δύναμη χωροφυλακής της Κορώνης. Οι αγρότες, άντρες και γυναίκες, αντιστέκονται. Ο διοικητής διατάσσει τους χωροφύλακες να ανοίξουν πυρ. Οι άντρες αρνούνται να πυροβολήσουν. Το απόσπασμα επιστρέφει άπρακτο. Απέτυχε αυτή η εξόρμηση της χωροφυλακής. Την επομένη ημέρα έφτασε στο χωριό η χωροφυλακή όλης της Πηλίας. Αρκετή αυτή τη φορά με επικεφαλής τον διοικητή της υποδιοίκησης της Πηλίας. Τώρα πιο σκληρά βέβαια τα πράγματα και πιο σκληρό το ύφος και πιο απειλητικό το ύφος.
ζήτησε, έχουν έρθει στο μεταξύ πια, το έχουν μάθει τα άλλα χωριά, ειδοποίησαν και σύνδεσμα, αλλά και το μάθαν και τα άλλα χωριά αυτό. Και ήρθαν και από τα γειτονικά χωριά. Ένα χωριό που λέγεται Βασιλίτσα, ένα άλλο χωριό που λέγεται Τζαΐζη και ένα άλλο χωριό πιο και ακόμα που λέγεται Ακριτοχώρη ή Γρίζη, όπως το λέγανε τότε. Εσχηματίστηκε αυτός ο όγκος που λέμε, οι 3.500 χωριάτες, οι οποίοι μπήκαν από την αρχή στη μάχη, θα έλεγα, δηλαδή σε αυτή τη μαχητική αντίσταση και εκδήλωση που ήταν. Αντίστοιχη ήταν και η αντίδραση τώρα των αρχών κατοχής, δηλαδή αυτών των χωροφυλάκων που ήρθαν από εκεί πέρα. Μας φώνησε για διαπραγματεύσεις μέσα, αλλά αντί να γίνουν στις διαπραγματεύσεις, μας λάβανε. Μας κρατήσανε εκεί και έκανε έφοδο στα πόμπα που μας βγάζανε έξω ο κρατούμενος, έκανε επίθεση όλος αυτός ο κόσμος και μας ελευθέρωσε. Την τρίτη μέρα κατέφθασε πια εκεί στον τόπο της εκδήλωσης, της αντίστασης, έχει πάρει πια χαρακτήρα αντίστασης παλαϊκής και μαχητικής αυτή η κινητοποίηση. Κατέφθασε εκεί η δύναμη χωροφυλακής ολόκληρης της Μεσσηνίας, δηλαδή η δύναμη της διοίκησης χωροφυλακής Μεσσηνίας μαζί με τον νομάρχη, τον κατοχικό νομάρχη. Ο κατοχικός νομάρχης πια δεν ήρθε μόνος του, συνοδευόταν και από δύο λόχους Ιταλών. Ο Γιάννης Μιχαλόπουλος, καπετάνιος του Ελλάς αργότερα, και οι άλλοι προτεργάτες της κινητοποίησης καταδικάζονται από Ιταλικό στρατοδικείο. Αλλά από εκείνη τη στιγμή όμως το χωριό έγινε από τα χωριά τα οποία ήταν στην κορυφή της αντιστασιακής κινητοποίησης και δράσης, γιατί το μεγαλύτερο μέρος του χωριού οργανώθηκε, πάρα πολλοί αντάρτες ανεβήκανε στο βουνό και από εκείνο το συντηρητικό και αργό χωριό που ήταν μέχρι τότε που εκεί ήταν μόνο τη δουλειά του, έγινε πια το χωριό με το γνωστό αντιστασιακό όνομα της Χρυσοκελαριάς. Ανάλογοι αγώνες της αγροτιάς για τη σωτηρία της Οδειάς με την πρωτοβουλία των νεαμικών οργανώσεων που έχουν πια ριζώσει και στην Ήπεθρο, ξετυλίγονται και στον κάμπο της Θεσσαλίας. Πήγαμε στα χωριά, αφήσαμε κάθε άλλη δουλειά που λένε τις οργανώσεις και τρέξαμε ιδιαίτερα στα χωριά του κάμπου, από χωριό σε χωριό, από 3-4 χωριά την ημέρα, και αναφέραμε, να πούμε, τους τρόπους με τους οποίους έπρεπε να σύντομα να θερήσουν τα συντάρια τους και να τα αποκρύψουν. Εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως τότε να μείνει το σιτάρι στα χέρια της αγροτιάς, στο χέρι των χωρικών δηλαδή. Γιατί όταν έμεινε σε ελληνικά χέρια, με οποιονδήποτε τρόπο, με ανταλλάγματα, με άλλα είδη που θα δίνονταν, θα περιέρχονταν διατροφές στον ελληνικό λαό. Δεν έπρεπε να παρθεί ούτε μια ουκά σιτάρι να δοθεί στους Γερμανοϊταλούς. Και αυτό πέτυχε απόλυτα, γιατί ο κόσμος, και δοκιμασμένος από την πείνα, τη φοβερή του χειμώνα και την άνοιξη του 42, κατάλαβε αμέσως, και μπορώ να πω ότι στα τελευταία χωριά που πηγαίναμε είχαν ήδη φτάσει προειδοποιήσεις οι δικές μας δηλαδή, και ο κόσμος ενεργούσε όσο μπορούσε, τάχιστα να πούμε, να συγκεντρώσει τα σιτηρά του δηλαδή. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή καταφέραμε να μην πάρει, να μην μείνει ούτε ουκά σιτάρι στους κατακτητές. Η μαζική πάλη στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις και οι πρώτοι αγώνες για τη σοδειά στην επαρχία δεν θα επιτρέψουν να επαναληφθούν τον επόμενο χειμώνα παρόμοιες εικόνες. Και αυτό στάθηκε μια πρώτη μεγάλη νίκη της αντίστασης. Αδιάψευστοι μάρτυρες οι ίδιοι οι χιτλερικοί κατακτητές. Σε απόρριτο έγγραφο στις 19 Δεκεμβρίου 1942, η γερμανική στρατιωτική διοίκηση Νότιας Ελλάδας, αφού αναφέρει τις παροχές που εξαναγκάστηκε να κάνει η κυβέρνηση των Ανδρικέλων, υποχρεώνεται να αναγνωρίσει: η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης συσχετίζεται για τους Έλληνες με τον αντιστασιακό αγώνα. Το γεγονός αυτό, σημειώνει παρακάτω, αξιολογείται σαν επιτυχία της αντίστασης.